την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σφαιρική συζήτηση γύρω από τον πόλεμο της Ουκρανίας, είχαν όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Συμπόσιο Πολιτισμού και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, φτιαγμένη από ένα όμιλο προβληματισμού και εκδηλώσεων που είναι εξαιρετικά δραστήριος και ζωογόνος, πιστεύω, για το καλό όλων μας. Και μια επίσης εκδήλωση που είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Όλοι μας ανησυχούμε, δεν υπάρχει Έλληνας αυτή τη στιγμή που να μην καταλαβαίνει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, ότι αυτός ο πόλεμος έχει αλλάξει τη ζωή μας, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Οι ομιλητές, παρουσιάζοντας τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία σε επίπεδο οικονομίας, πολιτισμού, γεωπολιτικής, προσπάθησαν να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για το αύριο της ανθρωπότητας. Να δούμε όλες τις διαστάσεις αυτού του πολέμου, να αναλογιστούμε τις αιτίες, να δούμε τι μας οδήγησε εν τέλει σε αυτόν τον πόλεμο και να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η στάση της κοινωνίας, η στάση της χώρας μας απέναντι στο ουκρανικό ζήτημα. Τα κράτη και οι λαοί πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου αυτός ο πόλεμος να σταματήσει, τόνισαν οι ομιλητές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο πόλεμος, γιατί η συνέχιση του θα φέρει όλων των ειδών τις καταστροφές στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και στην Ελλάδα όλος ιδιαιτέρως, με δεδομένο και την ένταση με την Τουρκία. Η σωστή κατεύθυνση σε αυτή την περίπτωση είναι να σταματήσει ο πόλεμος. Όλες μας οι προσπάθειες και όλο το είναι όλου του κόσμου πρέπει να πέσει σε αυτό. Οι λύσεις, η οποιαδήποτε άλλη λύση μας έρνει όλους σε μια καταστροφή. Η Ευρώπη καταστρέφεται, τα κράτη τα οποία έχουν οριακές οικονομίες και είναι τα πλέον χαμηλά οικονομικά περνούν την κρίση ακόμα πιο δύσκολα. Και δυστυχώς όσο συνεχίζεται ο πόλεμος η κατάσταση θα επιδεινώνεται.